Λευτέρη, καλώς όρισες στο newsbomb.com.cy. Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ. Είμαστε μία μέρα πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ, Νικοσία Λιπ Φεστιβάλ 2016, τη Λευκοσία στα ελληνικά φυσικά. Mm-hmm. Τι έχουμε να περιμένουμε φέτος? Έχουμε αρκετούς καλλιτέχνες, έτσι? Έχουμε για πρώτη φορά 10 καλλιτέχνες, τους πιο πολλούς μέχρι τώρα. Καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Αγγλία, την Πολωνία, την Κύπρο. Ίσως να ξεχωρίσουμε κάποια γνωστότερα ονόματα όπως τον Πάμι Παπαδόπουλο, τον Νίκο Σιδηροκαστρίτη με τον Γιάννη Αναστασάκη, από Κύπρου στον Παντελή Διαμαντίδη, κάτοικο Ολλανδίας, την Έλενα Αγαθοκλέους και τον Δημήτρη Σπύρου, τον Γέγκορ Σεργέη, ένας Κύπρος που μένει στην Ελλάδα και είναι από τους καλύτερους hip hop παραγωγούς, okay, και διάφορα άλλα ονόματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Πολλά είδη κιόλας από την. Και πολλά είδη μουσικής, ναι. Από πού κινούμαστε μέχρι πού? Από hip hop, jazz, noise, ambient, ηλεκτρονική, τα πάντα. Οι λούπες είναι ένα είδος το οποίο αναπτύσσεται πάνω στην ηλεκτρονική μίξη προφανώς. Είναι ένα είδος το οποίο έχει αρχίσει να το αγαπάει το κυπριακό κοινό ή είναι άγνωστο ακόμα? Νομίζω με το Loop Festival έγινε πάρα πολύ δουλειά τα τελευταία χρόνια και έχει ένα πυρήνα δικού του κοινού το Loop Festival που έρχεται και πραγματικά παρακολουθεί και θέλει να ξέρει τι συμβαίνει και με πώς φτιάχνεται η μουσική από τον εκάστοτε καλλιτέχνη. Είναι συγκροτήματα, αρκετά από αυτά, με Κύπριους καλλιτέχνες μέσα. Mm-hmm. Επομένως, μήπως το γεγονός ότι υπάρχουν Κύπριοι καλλιτέχνες δίνει και ένα ιδιαίτερο στίγμα στην προσπάθεια που κάνετε? Σίγουρα, πάντα προσπαθούμε να έχει Κύπριους καλλιτέχνες και συνήθως είναι το πιο πολύ στα line-ups που φτιάχνουμε. Σίγουρα, το ότι υπάρχει το φεστιβάλ έδωσε έναυσμα σε πολλούς Κύπριους καλλιτέχνες να ασχοληθούν με αυτό το είδος και να πειραματιστούν να φτιάξουν μουσική με το looping. Οπότε αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, το ότι δημιουργείται μια σκηνή τέλος πάντων, mm-hmm, μουσικών που τους ενδιαφέρει να ψάξουν άλλους τρόπους. Μαθαίνω ότι φέτος στις μίξεις σας, σε αυτήν την ποικιλία των, mm-hmm, ήχων, μπαίνουν και αφηγήσεις, και μάλιστα αφηγήσεις από Καζαντζάκη και Παπαδιαμάντη. Mm-hmm. Τι ρόλο παίζει όλη αυτή η νέα πτυχή του πράγματος? Κοίτα, αυτό δεν είναι τόσο νέα αλήθεια, γιατί από το πρώτο Loop Festival είχαμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη που παρουσίασε τη φώνησα σε μουσική δική του βασισμένη σε λούπες. Οπότε αυτό είναι κάτι που το διατηρούμε μέσα στα χρόνια, όπως και πέρσι ή πρόπερσι είχαμε χορευτικά performances. Οπότε κρατούμε πάντα ένα εκτός του μουσικού στοιχείο στα σχήματα που διαλέγουμε. Οπότε είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι υπάρχει μια γραμμή γενικά στο φεστιβάλ με τέτοιου είδους παραστάσεις. Είναι η μουσική, το μουσικό είδος, κριτήριο για την επιλογή των καλλιτεχνών? Είναι η προέλευσή τους γεωγραφική κριτήριο? Ποιο είναι το κριτήριο? Περισσότερο η ποιότητα, και αν μας αφορά και μας ενδιαφέρει αυτό που κάνουν, και σε γενικότερες γραμμές αν κάπως κολλάει μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε με το εκάστοτε line-up, ας πούμε, που φτιάχνουμε. Η Luvana Records, που είναι και η διοργανώτρια δισκογραφική εταιρεία του φεστιβάλ, έχει αποκτήσει το δικό της κοινό, πιστεύεις? Έχει δημιουργηθεί ένας κύκλος ανθρώπων που περιμένει τις δουλειές σας? Θα ρω πως ναι. Δηλαδή και το Loop Festival, ας πούμε, είναι ένας θεσμός πλέον που παράλληλα με τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς κλπ. Είναι κάτι που είναι κάπως για πολλούς ανθρώπους μέσα στο πρόγραμμα, ότι είναι και το Loop Festival μετά. Είναι η πρώτη μουσική συνάντηση της, ναι, χρονιάς άλλωστε, έτσι. Σαν φεστιβάλ, ναι, και έχει μπει κάπως στην ατζέντα πολλών ανθρώπων, θεωρώ μόνιμα και ελπίζω. Mm-hmm. Όπως και ο Φέγγαρος στο καλοκαίρι, που είναι ένα, για πολλοί κόσμο, ένα must see, ας πούμε, φεστιβάλ. Τι άλλο έχουμε να περιμένουμε πέρα από αυτά τα μεγάλα ραντεβού του Loop Festival και του Φέγγαρου? Η Luvana Records τι άλλο μας ετοιμάζουν? Ετοιμάζουμε μετά από 2 χρόνια εσίως, ετοιμάζουμε 2 καινούριες κυκλοφορίες, 2 καινούριους δίσκους. Ο ένας είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος μου εμένα, mm-hmm, που λέγεται Now Happiness, ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο βίντεο single. Και στα τέλη του μήνα, δηλαδή και οι 2 κυκλοφορίες θα γίνουν μέσα στο Γενάρη, είναι ο δίσκος των Μπέλουα, ενός καινούριου γυναικείου συγκροτήματος. Οπότε έχουμε αυτό. Κυπριακού επίσης. Κυπριακού, ναι. Mm-hmm. Ίσως και μια άλλη κυκλοφορία που δεν ξέρουμε ακόμα μέσα στη χρονιά. Και μετά τον Ιούλιο ακολουθεί το 3ο μουσικό χωριό, με εργαστήρια, μουσικά εργαστήρια, συναυλίες κλπ.
Που είναι η προετοιμασία για το Φέγγαρο στην ουσία. Για κάποιους ναι, αλλά είναι βασικά μια συνάντηση μουσική με εργαστήρια και πολύ μουσική και πολύ jamming και φτιάξιμο μουσικής. Και μετά ακολουθεί ο Φέγγαρος. Για να πούμε για το Loop λοιπόν, πού μπορούμε να βρούμε το Loop Festival, ποιες είναι οι μέρες διεξαγωγής, οι ώρες και τι γίνεται με τα εισιτήρια. Ωραία, 5 και 6 του Γενάρη, εισιτήρια 15 ευρώ, η προπόληση τελειώνει απόψε που είναι στο καφενείο Prozac, στο Κρέπαλαν Encomis και στο Encomio Πολιτιστικό Κέντρο. Λευκοσιαloopfestival.com όλες οι πληροφορίες, 7076-10 το τηλέφωνο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Καλή αρχή για τη χρονιά μας, μουσική αρχή, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.